Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καθώς η Ελλάδα ετοιμάζεται να εξέλθει από την εποχή των μνημονίων, η αναζήτηση δυνάμεων ανάπτυξης που θα συμβάλλουν στην αλλαγή του παραγωγικού ιστού της χώρας γίνεται ακόμα πιο επιτακτική. Την ίδια ώρα αποτελεί όμως πραγματικότητα πως ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπινου κεφαλαίου με υψηλό μορφωτικό επίπεδο αποφασίζει να εργαστεί εκτός Ελλάδος, προκειμένου να βρει καλύτερη και μεγαλύτερη αξιοκρατία, διαφάνεια, καλύτερες συνθήκες εργασίας και περισσότερες ευκαιρίες και ατομική εξέλιξη. Στο πρόσφατο συνέδριο, το παιδικό συνέδριο που διοργάνωσε ο ΣΕΒ, καταγράφηκε η βασική ποσοτική και ποιοτική στέρηση της χώρας στην καινοτομία και στη νέα επιχειρηματικότητα. Θα σας πω ορισμένους δείκτες για να έχουμε λίγο μια πραγματική συνέστηση του που είμαστε σήμερα. Έχουμε μεν 6.000 ερευνητές, 1.500 ερευνητικές ομάδες, 200 εργαστήρια, πολύ υψηλή συμμετοχή στο πρόγραμμα Horizon 2020, αλλά αυτό δεν μετασχηματίζεται σε κάτι χειροπιαστό στην οικονομία. Οι δαπάνες έρευνα και ανάπτυξη παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά, περίπου στο 1% του ΑΕΠ, όταν ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα τα κράτη-μέλη είναι άνω του 3%. Από αυτό το 1% σε έρευνα πηγαίνει σε επιχειρήσεις μόνο το 0,4, στο δημόσιο τομέα το 0,2 και στα ερευνητικά ιδρύματα και στα ΑΗ περίπου το 0,3. Αυτό έχει και ένα αποτέλεσμα και στην διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας στην καινοτομία. Με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και με τη μεταφορά τεχνολογίας επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ μικρή. Ενδεικτικά, στους δείκτες WEF για τεχνολογική ωριμότητα, η Ελλάδα έχει την 20, ενώ η Ευρώπη έχει την 27η θέση, η Ελλάδα είναι στην 50η. Ακόμα και στις νέες επιχειρήσεις, στις νεοφυείς επιχειρήσεις, η καινοτομία είναι σποραδική και με πάρα πολύ μικρή αξία στην οικονομία. Σημειώστε ενδεικτικά ότι μόνο το 1/1000 των startups στην Ελλάδα είναι αυτό που λέμε υψηλής επίδρασης στην οικονομία, όταν στο Ισραήλ είναι το 1% και στη ΣΥΠΑ είναι 1/12. Άρα αντιλαμβάνεστε το πόσο μεγάλο κενό έχουμε να καλύψουμε. Άκουσα με πολύ προσοχή τα θέματα της ψηφιακής πολιτικής, όμως και εδώ πρέπει να πούμε ότι η ψηφιακή ωριμότητα στο δείκτη DESI έχουμε πέσει πλέον ακόμα μια θέση παρακάτω από εκεί που ήμασταν και είμαστε πλέον η πρώτη τελευταία στην Ευρώπη. Ίσως λίγα ακόμα και θα γυρίσουμε σε άλλες τεχνολογικές εποχές με τις λέξεις ψηφιακή πολιτική να χάνει μάλλον το νόημά τους. Αν μπούμε για τις αιτήσεις ευρεσιτεχνίας, η Ελλάδα έχει περίπου 600, με την Ισπανία να ξεπερνάει τις 3.000, ενώ στις καταχωρήσεις δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, η Ελλάδα έχει μόνο 40, με τη Φιλανδία γύρω στις 1.000. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απλώς να συγκλίνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλουμε πραγματικά και αν θυμούμε την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή, να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη της καινοτομίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν τομές στον τρόπο που η Ελλάδα ευνοεί και δημιουργεί ένα περιβάλλον για την καινοτομία. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις είναι γεγονός, όπως και σε όλη την Ευρώπη, μπορούν να διαδραματίσουν ένα εξαιρετικό ρόλο στην άκαμψη της οικονομίας. Αλλά προϋπόθεση είναι οι τομές, όχι απλώς οι αλλαγές, οι τομές. Και δεν θα σταθώ στις μεγάλες επιχειρήσεις που η καινοτομία μέσα στην παραγωγή είναι στοιχείο συνεχούς ανταγωνιστικότητας. Αν πάμε όμως και στις μικρότερες επιχειρήσεις, στις νεφείς επιχειρήσεις, θα δούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε περίπου 2,6-3 startups, αλλά 1 δις ΑΕΠ, όταν η αντίστοιχη εμπειρία της Ιρλανδίας ή και της Πορτογαλίας είναι περίπου στα 6-7 startups ανά 1 δις ΑΕΠ. Ακούμε πρόσφατα για το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, το Equifund. Σίγουρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, αλλά είμαστε λίγο διστακτικοί, γιατί η εμπειρία έχει δείξει ότι πρώτα πρέπει να εξαλείψουμε παράγοντες που κρατούν χαμηλά τις επενδύσεις καινοτομίας και μετά να δούμε πού θα διαθέσουμε όλα αυτά τα χρήματα. Η στρατηγική που ο ΣΕΒ προτείνει και θα την αναφέρω πάρα πολύ επιγραμματικά, είναι συγκεκριμένη. Χρειαζόμαστε να στήσουμε οικοσυστήματα καινοτομίας, γιατί αυτά στην Ελλάδα λείπουν διαχρονικά. Και δεν θα σας πω τι κάνουμε εμείς, θα σας πω τι έχουν κάνει οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες για το πώς αυτές έχουν στήσει αυτά τα συστήματα καινοτομίας. Έχω ξεχωρίσει 5 κρίσιμες παρεμβάσεις που έχουν κάνει.
η ανάπτυξη των δικτύων καινοτομίας στην Ευρώπη, και αυτό νομίζω πρέπει να κάνουμε και στην Ελλάδα, γίνεται γύρω από ζώνες καινοτομίας, τα Innovation Districts, όπου μέσα εκεί συμμετέχουν και ενθαρρύνονται η ανάπτυξη πόλων, επιχειρηματικών πόλων, με επιχειρήσεις που έχουν ήδη ιδρυωμένη καινοτομία. Συνεπώς, αν θέλουμε να φέρουμε καινοτομία στην Ελλάδα, πρέπει να φέρουμε καινοτόμες επιχειρήσεις μεγάλες που ήδη λειτουργούν στο εξωτερικό. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Έχω διαλέξει δύο. Ο Barcelona Innovation District είναι ίσως ένα από τα πιο νέα παραδείγματα, που συμμετέχουν ήδη 10 ΕΕ, 12 ιδρύματα έρευνας, 8.500 επιχειρήσεις, εκ των οποίων τα μισά περίπου είναι startups. Κάτι το οποίο έφερε μια αύξηση του ενεργού πληθυσμού της περιοχής, αλλά και το ΕΠΕ της περιοχής περίπου στο 3,5%. Η Πορτογαλία είναι επίσης ένα δεύτερο παράδειγμα. Επίτηδες διαλέγω παραδείγματα της Νοτιού Ευρώπης, και ας μου το συγχωρέσει ο κύριος Πρέσβης. Είναι ένα ακόμα παράδειγμα που μέσα από την ανάπτυξη της καινοτομίας δημιούργησε και πολλές ευκαιρίες ανάπλασης υποβαθμισμένων περιοχών. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά καθαρά τη διαμόρφωση μιας φορολογικής πολιτικής που ενθαρρύνει την καινοτομία και δεν τη στραγγαλίζει ή τη γενέση. Βασικό όχημα για μας πρέπει να είναι οι φοροαπαλλαγές στα έσοδα από πνευματική ιδιοκτησία και εμπορική αξιοποίηση της καινοτομίας. Δηλαδή, να σταματήσουμε να επιχορηγούμε απλά δαπάνες που απλά δημιουργούν κατανάλωση και να ενθαρρύνουμε τη δημιουργία κερδών. Κερδών που μετασχηματίζουν τη σκέψη, την έρευνα, την ιδέα σε εμπορεύσιμα προϊόντα. Χώρες όπως η Ολλανδία εφαρμόζουν μείωση φόρου ακόμα και στο 10 ή 15% για κέρδη από την αξιοποίηση της καινοτομίας. Είναι μια πολύ δοκιμασμένη πρακτική που μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρές ή και σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ακόμα όμως και η παροχή κινήτρων σε angel investors, γιατί κάποιος πρέπει να επενδύσει τελικά στα startups, είναι μια εξίσου δοκιμασμένη τεχνική. Αναφέρθηκαν τα θέματα δεξιοτήτων. Ναι, και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η βελτίωση των ευκαιριών πρακτικής άσκησης και υποτροφίας για μας είναι το κλειδί. Να σας πω το ένα παράδειγμα που κάνει πάλι μια γειτονική χώρα, αναφέρομαι στην Ιταλία, δίπλα σε εμάς. Έχοντας αναγνωρίσει την κρισιμότητα της μεταξέλιξης της βιομηχανίας στην εποχή του Industry 4, έχουν ξεκινήσει από το 2016 ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα αναβάθμισης των δεξιοτήτων των στελεχών τους. Ενδεικτικά, τα 1.500 από τα 5.000 χρηματοδοτούμενα διδακτορικά είναι αμιγώς σε θέματα Industry 4 και κυρίως διαλέγονται σε συνεργασία με τον Ιταλικό ΣΕΒ. Η Ιταλική βιομηχανία δηλαδή διαλέγει το 1/3 των διδακτορικών που θα χρηματοδοτήσει η χώρα. Επίσης, έχουν δρομολογήσει την αποφύτιση περίπου 200.000 προπτυχιακών φοιτητών πάνω σε θέματα Industry 4, άρα και την επιχορήγηση για reskilling ή upskilling 3.000 διευθυντικών στελεχών πάλι σε Industry 4. Καταλαβαίνετε λοιπόν το μέγεθος της προσπάθειας, αλλά και τα δυτικά παραδείγματα που χρειάζεται για να θέσουμε σε νέα βάση την εκπαίδευση ή την κατάρτιση των στελεχών. Ίσως ένα πράγμα που στην Ελλάδα το έχουμε εντελώς ξεχάσει, αλλά στην Ευρώπη αποτελεί μοχλό καινοτομίας, είναι τα ανοιχτά δεδομένα. Πολλοί λένε ότι είναι το πετρέλαιο του 21ου αιώνα, όμως εξακολουθούμε να μην έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική στη χώρα για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε από γεωπληροφορίες, φορολογικές πληροφορίες, ανώνυμες πάντα, ιατρικές πληροφορίες κ.ο.κ. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε την διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από άρση διοικητικών βαρών, γραφειοκρατίας, αδειοδοτήσεων κ.ο.κ. Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι η ενδυνάμωση της ικανότητας καινοτομίας μπορεί να αποτελέσει κλειδί για την ανάπτυξη της οικονομίας. Μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, μπορεί να περιορίσει το brain drain και να μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα προορισμό περιζήτητο για την κατάσταση και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων. Χρειαζόμαστε όμως το μες, όχι βήματα, όχι μικρές αλλαγές, χρειαζόμαστε το μες. Όταν τις κάνουμε, θα δούμε πραγματικά μια αλλαγή στην οικονομία. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.